Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Καλά που έλειπες μια μέρα και βάλαμε φώτα από τη βλέπεις. Σε όλο τον κόσμο. Ναι. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο από τώρα μέχρι και τις 2. Ντέρμπι στη Βουλή, κοιμάσαι όρθιος. Εκεί δικαστήρια και Βουλή. Κρίνεται το πρωτάθλημα. Ναι. Βγαίνει από τα δεξιά ο Κασιδιάρης, αλλάζει παιχνίδι για τον Λοβέρδο. Λοβέρδος κάθεται στον Άδωνη Γεωργιάδη. Όλα καλά. Ποδόσφαιρο έχουμε. Ποιο είναι ποδόσφαιρο, δεν μπάσκετ έχουμε. Μπάσκετ είχαμε. Δικαιώθηκες. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα από κάτω βάλε κανένα καλάθι. Τους είχα τώρα, εντάξει, ξεκόλα. Τους είχα. Έχασες. Βάλε ένα καλάθι. Βάλε. Βάλε ένα καλάθι. Έχει κακή διαιτησία, μήπως. Βάλε. Εντάξει, το τρίποντο εκεί που έδωσε τις βολές ήταν αλητία. Δεν υπάρχει. Μια χαρά διαιτησία ήταν. Ένας φίλος μου σου είπα. Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από αυτή την ομάδα που είχε 2,5-3,5 παίχτες. Ναι, αλλά δεν παίχτες αυτό το Τζάκσον. Δεν έχει τέτοιο. Αλλά έχει πολύ καλή έδρα. Πάρα πολύ δυνατή έδρα. Εντάξει, αποκλειστήκαμε λόγω του πρώτου αγώνα, τη διαφορά που χάσαμε. Δεν είναι σίγουρο. Δηλαδή, άμα κέρδιζες με 10, με 12 στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί για εκεί ήταν, ας πούμε, 12, 10, κάπου εκεί. Θα το έλεγχε. Ήταν σίγουρο ότι θα. Θα το έλεγχε. Δεν ήταν τόσο καλύτερη η διαφήμιση, εντάξει τώρα. Δεν ήταν. Αλλά σε όλο το παιχνίδι είναι εκεί, στο συν 10 και χθες. Είναι εκεί, ό,τι χρειάζεται το κάνουν. Τέλος η Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο πρωτάθλημα είναι ο 8ος στο μεταξύ. 8ος. Πρέπει να ανέβει. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Εκεί που ήταν τέταρτος ένα μάτς πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος, είναι 8ος τώρα. Και παίζει με το Ρέθυμνο, παίζει με τον Άρη. Πρέπει να πάρει και κάποια παιχνίδια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε ποδόσφαιρο. Με ό,τι συμβαίνει εκτός γηπέδων και ό,τι θα συμβεί στα δικαστήρια, σε αίθουσες, στη Βουλή όπως βλέπουμε, σε τηλεοπτικά παράθυρα όπου μεταφέρεται το σκηνικό, μέχρι που είδαμε και αποκάλυψη διαρροή ότι κάποιος κάπου κάποτε στην UEFA είδε τη φάση και είπε ότι είναι offside. Αυτά γίνονται εδώ και 2 μήνες. Αυτά γίνονται. Κάποιος είδε τον πεθερό του Αρετόπουλου να τρώει στα Γρεβενά. Κάποιος είδε μία λίστα με 50 παιχνίδια σημαδεμένα στην Ελλάδα από την UEFA και ήταν ο ΠΑΟΚ. Κάποιος είδε κάτι, άκουσε ότι θα καταγγείλει ο Κούγιας κάτι περίεργα. Με αυτά είμαστε εδώ και κάνα μήνα από τότε που ο ΠΑΟΚ ήταν φαβορί για το πρωτάθλημα. Αυτό κάποιος κάπου κάποτε είδε και γίνεται θέμα πανελληνίως. Δύσκολα να αντιμετωπιστευτεί η κατάσταση. Δύσκολα, έτσι όπως έχει μπλέξει το πράγμα. Ή μάλλον... Εδώ γράψανε ότι είχαν θέμα οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ στην Τούμπα. Εντάξει. Αυτά συμβαίνουν, είπαμε, εδώ και κάνα μήνα. Μέρα παραμέρα, μια διαφορετική πληροφορία, ένα διαφορετικό θέμα... Για κάτι το οποίο εωρείται και γίνεται ζήτημα. Έγιναν επεισόδια στα Γιάννενα, ξέρω εγώ. Έγινε ο χαμός στα Γιάννενα. Τι άλλο, έχει πολλά, πολλά τέτοια διάφορα. Με αποκορύφωμα το σημερινό ότι κάποιος στην UEFA ανέλησε τη φάση. Ούτε ξέρω. Ανέλησε τη φάση και είπε. Στην Ερασπόρ πρέπει να υπόθηκε από δημοσιογράφο. Όνομα. Τι σημασία έχει. Αυτό είναι το σκηνικό. Εντυπώσεις, ψέματα για να δημιουργηθεί κλίμα. Χάνει τις εντυπώσεις ο ΠΑΟΚ, χάνει. Και ο Σαββίδης χάνει τις εντυπώσεις εδώ και πολύ καιρό. Και όλη η ουσία των πράξεών του περνάει σε δεύτερη μοίρα και τώρα σε τρίτη-τέταρτη λόγω μιας εικόνας και όλων των εντυπώσεων που δημιουργεί αυτή η εικόνα. Η εικόνα είναι 10 δευτερόλεπτα πρέπει να είναι σύνολο, εντάξει. Ναι. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για τον ΠΑΟΚ, πώς θα αντιμετωπιστεί. Θα αντιμετωπιστεί νομικά, θα αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο, θα αντιμετωπιστεί με αντίπεινα, με τον ίδιο τρόπο. Πάντως είναι τεράστιο θέμα εδώ και ένα μήνα και παραπάνω. Οι εντυπώσεις που δημιουργούνται. Δεν μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ στη δίκη αύριο. Πώς? Δεν μπορεί να πάει στο δικαστήριο αύριο με αυτές τις συνθήκες. Χάσει το δρόμο. Όχι, καλά, γιατί δεν χάθηκε δρόμος. Σε δικαστήρια σοβαρά. Ναι. Χάθηκε δρόμος. Εντάξει, του πάθει κάτι ένας δικηγόρος, τύπα ξύλο. Ρε φίλε, πίεση. Έχουν πολλή δουλειά τελευταία. Μπορεί να πάθει μια κόπωση και να μην μπορεί να δικάσει. Δεν μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ έτσι αύριο σε αυτό το κλίμα. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία για τη διακοπή.
Η ΑΕΚ πανηγύριζε χθες για το κατηγορητήριο και δεν μιλούσαν καθόλου, γιατί ξέραν ότι πραγματικά δεν βγήκαν να παίξουν. Και το περίμεναν τι θα αποτυπωθεί στο κατηγορητήριο. Δεν έβγαζαν γλώσσα νωρίτερα. Ήξεραν ότι υπάρχει ευθύνη, ήξεραν ότι δεν βγαίνανε παρά την εντολή. Αλλά είναι τόσες μαρτυρίες για το τι συνέβη εκεί. Νομικά το παλεύεις. Αν ήταν η υπόθεση Πλατανιάς Αστέρας Τρίπολης και ήταν κατηγορούμενος ο Πλατανιάς, ωραία, θα το έπαιζε το δικαστικό. Τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να παίξει τίποτα με το κλίμα αυτό. Γι' αυτό πρέπει να πάει σε αναβολή. Σε αναβολή πρέπει να πάει. Δεν μπορείς να πας τώρα έτσι. Σε αυτό το κλίμα, με δελτία ειδήσεων 25-26 λεπτά μέσο όρο τη μέρα, να λένε ψέματα και να δημιουργούν κλίμα στημένο. Γιατί μιλάμε για στημένη επικοινωνία, δεν μιλάμε για πραγματική. Αλλά τι να πας να κάνεις στο δικαστήριο? Να μιλάς και να μην σε ακούει ο άλλος έχοντας αποφασίσει να σου ρίξει την κεφαλιά? Κανένας λόγος να πας στο δικαστήριο. Κανένας. Μα υπάρχουν πολλές μαρτυρίες. Θα είναι και ο Κομίνης εκεί. Τι να πει ο Κομίνης? Τι να πει? Τι να πει, ρε. Για ό,τι έκανε. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν έχει βγει ακόμη τελείως από τη διαιτησία αυτός. Αυτός και το άλλο το κοντό το πράγμα. Γιατί δεν έχει βγει αυτό ακόμα? Να το περάσουμε στον Τούκου, να περάσει ο χρόνος να μείνει. Αυτός και ο Ρετόπουλος δεν πρέπει να ξανασφυρίξουν ποτέ. Και ο Ποντίκης βέβαια. Εγώ λέω ότι μπορεί να γίνουν και από διεθνείς, να γίνουν και διπυρωτικοί τώρα. Διπυρωτικοί. Μετά τα κατορθώματα. Ο Ποντίκης δηλαδή, πώς αποστρατεύονται με έναν βαθμό παραπάνω οι στρατιωτικοί. Ναι. Αυτός τώρα μπορεί να είναι και διεθνής όταν τελειώσει. Επειδή δεν είναι διεθνής, να γίνει διεθνής και να τελειώσει. Σαν να παίρνει και σύνταξη παραπάνω. Η FIFA έστω και κάνει συνέντευξη τύπου. Όπως έλεγε το παιδί έξω. Ωραία. Δεν ήθελε να κάνει συνέντευξη τύπου όταν έπεφτε ξύλο μία ώρα στην πεζογέφυρα και ήθελε να κάνει, να πούμε, χθες συνέντευξη τύπου. Να τρελαίνεσαι. 833 γράφει, γράφεται FM, αφήνεται και ενώ το μήνυμα στο 54526 να φύγει ο ΠΑΟΚ από το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτά τα παιδιά δεν στέκουν. Δεν στέκουν αυτά τα παιδιά. Αυτά και λίγο να αφήσουμε τα μακεδονομαχίστικα γιατί τα πράγματα έχουν γίνει σοβαρά. Για το καφενείο. Ναι. 1,24 το κάθε μήνυμα, συμπεριλαμβανομένο ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Αφήστε τα αυτά. Να πάμε μόνοι μας αλλού και τα λοιπά και έτσι και αλλιώς. Δεν είναι το έργο αυτό. Το έργο είναι να καταλάβεις με τι αλήτες έχεις να κάνεις απέναντί σου. Δεν είναι δηλαδή είτε σε πολιτικό επίπεδο που εκεί είναι το βασικότερο που χρησιμοποιείται ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης για την αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Σε αθλητικό επίπεδο όπου υπάρχουν συμφέροντα ξεκάθαρα και πολιτικής υφής και εκεί λάσπη. Εντάξει, το θέμα είναι πώς μπορεί να στηθεί ένα πράγμα για να αντιμετωπίσει αυτή την αλητία. Εδώ δεν έχουν την ψυχή να πούνε ότι το γκολ είναι καθαρό. Μιλάμε για κολοτρυπίδες. Μιλάμε για κότες. Αυτό είναι. Δηλαδή, τι να πεις τώρα. Πες το γκολ είναι καθαρό, ρε. Πες το. Όπως εγώ είπα ότι το Ερίκη ήταν offside πέρσι. Γιατί άμα βάλω, ωραία, το βίντεο κάπως, καλύπτεται ο Ερίκη, άμα γυρίσω λίγο τη γη. Πες ότι είναι καθαρό. Πες γιατί δεν λέει η ΑΕΚ επισήμως για τον γκολ. Γιατί δεν λέει, ωραία, γιατί τη γύρισε ο Κομίνης την απόφαση στο, ενώ μας έχει κάνει τη ζημιά στα αποδυτήρια. Γιατί είναι καθαρό. Πείτε αυτό. Μια ομιλία του Λουτσέσκου στην προπόνηση του ΠΑΟΚ που καταγράφηκε και σε βίντεο. Μια προσπάθεια του Ρουμάνου προπονητή να σηκώσει λίγο την ομάδα του, βλέποντας ίσως ποδοσφαιριστές με κατεβασμένα κεφάλια. Υπάρχει στεναχώρια, μπορείτε να δείτε και στο ΠΑΟΚΟΣΕΡΑ το βίντεο, γιατί ακούστηκε αυτή η ομιλία, καταγράφηκε δηλαδή και καταγράφηκε και ο ήχος. Το κύπελο είναι ίσης αξίας, το κίνητρο είναι εκεί, να είμαστε έτοιμοι και να παίζουμε το ίδιο καλό ποδόσφαιρο. Στο τέλος του προβλήματος να είμαστε πρώτοι εμείς στο γήπεδο και το γεγονός ότι εσείς είστε καλύτεροι, ο Ολυμπιακός απέδρασε για να μην σας αντιμετωπίσει και η ΑΕΚ έφυγε από το γήπεδο μετά από ένα λάθος του διαιτητή. Να το παλέψω μέχρι το τέλος, μπορείτε να ακούσετε, παραλαμβάνω, να δείτε και να ακούσετε και μέσα από το ΠΑΟΚ ξέρα τι καταγράφηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Green
Φίλε, 664 που γράφεις για τα ενδεχόμενα ποινών στον ΠΑΟΚ και προφανώς έχουν επηρεάσει και αναφέρθηκε και σε υποβιβασμό. Είναι γελάνε και τα τσιμέντα. Αστιώτες για να πιέσουν για άλλη μεγάλη τιμωρία του ΠΑΟΚ. Δεν υποβιβάστηκε η ομάδα με καταγγελίες παικτών για ξυλοδαρμό τώρα. Θα υποβιβαστεί για μία εικόνα. Καταγγελίες υπήρχαν. Και όχι μόνο καταγγελίες. Η ομάδα κρίθηκε και ένοχη. Αλλά με το χαρακτηρισμό και το επιχείρημα περί ήπιας βίας, τιμωρήθηκε με κάτι αγωνιστικές που και αυτές μειώθηκαν στο τέλος. Τώρα τι να λέμε. Άλλος φίλος γράφει ότι τα κανάλια και τα λοιπά επιτίθεται στον ΠΑΟΚ γιατί θέλουν να ξεφύγουν από προβλήματα τύπου Νοβάρτης. Είναι και το μήνυμα πολύ περίεργο, φίλε. Δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Είναι πολιτικό το παιχνίδι. Ο Σαββίδης είναι το άλμα για να πιστεί η κοινή γνώμη ότι ο Τσίπρας είναι διαπλεκόμενος. Αυτό είναι το ρεζουμέ και ο στόχος είναι οι εκλογές που θα έρθουν να βγάλει τη Νέα Δημοκρατία γιατί αυτή είναι το παρεάκι τους και με αυτούς κονομάνει όλοι μαζί. Δηλαδή δεν πήρε νική επιστήμη. Λες και ο Σαββίδης δεν έκανε δουλειά με τη Νέα Δημοκρατία σαν επιχειρηματίας ή δεν θα κάνει άμα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία. Απλά επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν υπήρχε εδώ πέρα. Εντάξει. Δεν υπήρχε αυτός ο παίκτης εδώ. Μπήκε μέσα, τους ταρακούνησε λίγο. Εκεί που τους βόλεψε στο να πέσει ο Μαρινάκης, ξέρω εγώ, στην ΕΠΟ. Ήταν καλός, μόλις έπεσε ο Μαρινάκης από την ΕΠΟ, ωραία, είναι ο κακός σε επίπεδο ποδοσφαιρικό. Σε επίπεδο πολιτικό, τρεις λαλούν και δύο χορεύουνε. Κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα για να οργανώσουμε και λίγο το τι γίνεται. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια φάση που θα δοκιμαστούν τα νεύρα μας. Αυτό με την ΕΡΑ και τον αξιωματούχο του ΣΟΕΦΑ. Αυτό εμένα με τρελαίνει, αυτό περισσότερο από όλα, ούτε οι επιθέσεις στον Ιβάν, ούτε το ένα ούτε το άλλο, το ότι δεν παραδέχεται κανείς ανοιχτά ότι το γκολ είναι καθαρό. Εκείνο μου γυρνάει το μυαλό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Τι είναι, αγάπη μου, τι έγινε, έλα εδώ. Θέλω να συνεχίσουμε μαζί την εκπομπή, καλημέρα. Καλημέρα, θα πάμε στο διάλειμμα τώρα. Πάμε στο διάλειμμα και έχουμε και μια πολύ ωραία συζήτηση μετά. Τι έχουμε? Από χθες την κανονίσαμε και τελικά σήμερα θα την έχουμε γιατί χθες με τις συνεντεύξεις τύπου με συνδέσεις στην Αθήνα, με πολύ μπάσκετ και όλα αυτά, με Κεφαλογιάννη στο Ηράκλειο, δεν προλάβαμε. Οπότε θα την κάνουμε την κουβέντα σε πολύ λίγο. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είχε αναφερθεί ο Δημήτρης πριν σε μια διαρροή στην Έρα Σπορ ότι δήθεν σύμφωνα με αξιωματούχους της UEFA το γκολ ήταν offside, έτσι λένε στο κρατικό ραδιόφωνο το οποίο το πληρώνετε όλοι σας. Δηλαδή να σε χαζέψουν εντελώς, προσπαθούν. Ο Σαντορινές βέβαια εξής. Ο τύπος ο οποίος χρεώθηκε ως άνθρωπος της UEFA, είναι κολλητός του γραφείου τύπου του Ανδρέα της ΑΕΚ, του Ανδρέα του Δημάτου. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, υπάρχει μια διαρροή πολύ πώς θα τη χαρακτηρίσω, που εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια και επιτίθεται ευθέως πλέον στην ΕΡΑ. Ο ΠΑΟΚ αναφέρει ότι οι στημένες διαρροές μέσω του κρατικού ραδιοφώνου για δήθεν πληροφορίες από την UEFA για τη φάση του offside με τελίτσες όχι απλά δεν στέκουν, αλλά ρίχνουν λάδι στη φωτιά μιας και έτσι και αλλιώς, μια έτσι και αλλιώς τεταμένης κατάστασης. Ο καθένας μας μπορεί να χρησιμοποιεί φίλους σε εισαγωγικά για εξυπηρετήσεις, αλλά ας μη γελιοποιούμε μέσα και θεσμούς. Σιγά μην είπε η UEFA και αν δόθηκαν σωστά τα corner. Η πραγματικότητα από στημένες διαρροές δίθεν αξιωματούχων της UEFA δεν μπορεί να αλλοιωθεί και φυσικά δεν θα βρει πηγή να εκτεθεί με άποψη εναντίον πεντακάθαρου γκολ. Ο ΠΑΟΚ πλέον ανοιχτά βγαίνει κατά τη ΣΕΡΑ, κάτι που πρέπει να κάνει εδώ και καιρό βέβαια, γιατί δεν είναι το μαγαζάκι τους, είναι κρατικό ραδιόφωνο. Διαχωρίζω τα παιδιά που είναι εδώ, τους υπαλλήλους της ΣΕΡΑ που είναι εδώ και τους υπαλλήλους της ΕΡΤ που είναι εδώ. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το συνοθήλευμα. Ίσα ίσα χθες υπήρχε και μια τοποθέτηση
στην αιτρία του Αλεξέα. Στην αιτρία δεν ήτανε. Ναι. Του Αλεξέα, ο οποίος είπε ότι ουδέποτε καταλάβαμε ότι μπήκε κάποιος με όπλο μες στο γήπεδο. Όχι, συγγνώμη, για να το διορθώσουμε, ήταν σε τοπικό της Μεσσηνίας, που είναι η γενέτειρά του. Ναι. Μίλησε εκεί πέρα. Και ότι ουδέποτε είδαμε τον κύριο Σαββίδη να οπλοφορεί. Ενημερωθήκαμε μέσα από φωτογραφίες και υλικό που υπήρχε στο διαδίκτυο. Τέλος πάντων, επειδή λοιπόν η ΕΡΑ έχει παραγίνει το κακό με αυτούς, ή θα ρίξουν τους πομπούς εδώ πέρα και δεν θα παίζουν στη Βόρεια Ελλάδα πουθενά, ή θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί το πλάνο τους και να βγάζουν κανονικά interactive εκπομπές και από εδώ 2-3 τη μέρα, δεν ξέρω πόσο, για να υπάρχει μια αξιοκρατία. Και όχι ένα ταβατζιλίκι το οποίο, επειδή νομίζουν κάποιοι ότι είναι μόνιμοι και δεν απολύονται, θα κάνουν και ότι γουστάρουν. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει καταγγελία για την ΕΡΑ, εννοείται. Πλέον ανοιχτά ανοίγει η ατζέντα ενός κρατικού ραδιοφώνου που ο ρόλος του μόνο αυτός δεν είναι. Το να ενημερώνει σωστά το κοινό, αλλά προπαγανδίζει υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων. Και αναρωτιέμαι, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Παπάς, τι κάνει με αυτή την ιστορία. Γιατί είναι σε θέση άμυνας αυτή τώρα, επειδή τους επιτίθονται οι άλλοι που, άμα ανοίξουμε το στόμα μας, 30 χρόνια θα μιλάμε. 30. Ωραία. Και είναι σε θέση άμυνας και μην τυχόν και πούνε ότι είναι με το Σαββίδη. Εδώ μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ βάλεται. Και πάνε να μας κάνουν το άσπρο μαύρο. Το καθαρό γκολ πάνε να το κάνουν offside. Γιατί εμένα αυτό με πειράζει περισσότερο απ' όλα. Αυτό, τίποτα άλλο. Ο ΠΑΟΚ δεν ζητά να μεριμνήσει η ΕΡΑ για τον ΠΑΟΚ, για τον δικέφαλο. Ζητά ίσες αποστάσεις από όλη τη ομάδα. Αυτός που θα πρέπει να είναι ο ρόλος της ΕΡΑ, του κρατικού ραδιοφώνου και της κρατικής τηλεόρασης. Ίσες αποστάσεις από όλη τη ομάδα. Εδώ τώρα ο Σαντωνινέος, άμα κάτσεις και ακούσεις πώς μετέδιδε το ΑΕΚ Ξάνθη, θα πάθεις αμόκ. Δεν είναι ο Κόλκας που είναι στο Λίμπερο, που μπορεί να πει και μια βλακεία παραπάνω. Γιατί αυτό είναι το ύφος του. Και ξέρεις που ανήκει, ποια είναι η ταυτότητά του και δεν έχει το μανδύα του αντικειμενικού ή του κρατικού μπροστά του. Και άμα είναι, εδώ υπάρχουν αφεντικά, υπάρχουν ιδιοκτήτες, μπορεί να πούν Σταύρο, δεν μας κάνεις, χάρηκα πολύ, γεια σας. Εκεί δεν μπορεί να πεις και αυτό. Εκεί δεν μπορείς να πεις και αυτό. Ότι γεια σας. Μήπως τελικά το γεια σας θα πρέπει να υπάρχει και εκεί, γιατί μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά πλέον. Μήπως. Υπάρχουν τόσα ικανά παιδιά που δεν έχουν να φάνε. Έχω δει παιδιά να κάνουν δημοσιογράφους που ήταν πάρα πολύ ικανοί να κάνουν όποια άλλη δουλειά μπορεί να φανταστεί κανείς. Γιατί? Για να είναι αυτοί εκεί. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ποτήρι. Δηλαδή, στα αγώνα που ξεκίνησε το ποτήρι, τι να πεις τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα για όργια. Αλλά επιτέλους, ο ΠΑΟΚ πάει ευθεία απέναντι στην ΕΡΑ. Τι θέλει ρεπορτεράκι και μου στέλνει. Υποδειγματική συμπεριφορά γράψαμε ότι είχαν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, λέει ο ρεπορτερ της ΑΕΚ. Τον κολλητό σου πες. Ζωντανές εκπομπές, συζητήσεις. Λοιπόν, αυτά με την, ΕΡΑ. Με την κάποια ΕΡΑ στιγμή έπρεπε να γίνει. Εδώ τώρα και καιρό, άμα σου στείλω τώρα τι mail έχω στείλει πριν 2 χρόνια, θα στο δείξω. Πριν 2 χρόνια, όχι τώρα, και όχι στην ΠΑΕ, εκεί, κατευθείαν. Πολιτικά. Εντάξει, και εμείς λίγο τα ανακλαστικά μας, θέλει λίγο ταχύτητα. Λες και εγώ είμαι τίποτα θεσμικός. Όχι, απλά στην παρούσα φάση οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές και έπρεπε να γίνει. Αρκετή ανοχή. Δεν έπρεπε και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Έπρεπε δείξαμε να το προλάβουμε αυτό. Έπρεπε να το προλάβουμε. Τώρα μου χρησιμοποιείς εμένα το κρατικό ραδιόφωνο που ακούει η θεία η Κούλα και η θεία η Τούλα στο διαόλου τα τριμήκλανα. Ωραία, μου το χρησιμοποιείς για να κάνεις κλίμα κατά του ΠΑΟΚ. Τι λες ρε, τι λέτε ρε, σοβαρευτείτε. Σαν δεν τρέπεστε λίγο. Που πάτε να μου βγάλετε την καθαρή τη φάση ότι είναι ό,τι να είναι. Και γιατί η ΑΕΚ επισήμως δεν λέει τίποτα για τη φάση. Και γιατί, πώς το λένε. Και γιατί ο Κομίνης άλλαξε την απόφαση του στα αποδυτήρια. Μήπως είδε. Μήπως είδε. Και γιατί η ΑΕΚ δεν έβγαινε από τα αποδυτήρια αν δεν ήξερε το σκορ. Ναι. Τι θα έκανε τελικά με τον γκολ. Τρομοκρατημένοι με δόσεις όλοι. Όχι, όταν μαθαίνεις το σκορ τρομοκρατίζει. Ναι, δεν είναι. Άμα, λογικό δεν είναι. Πού να βάλω γκολ σε 5 λεπτά με 2,5 φάσεις όλο το παιχνίδι. Ναι, όντως. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Απίστευτα. Και δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Και αυτός είναι ο λόγος βέβαια που δεν πρέπει να γίνει αύριο η δίκη.
Αναβολή. Αναβολή μέχρι να καθίσει η σκόνη. Εδώ άλλες και άλλες σκόνες καθίσανε. Άλλες και άλλες. Κάτι τόνι. Αυτή η σκόνη θα καθίσει και μετά θα δούμε. Λοιπόν, υπάρχει και μια ανακοίνωση των ακαδημιών του ΠΑΟΚ για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Με ακαδημιών τι είναι, καθίσαν τα παιδιά και γράψαν έκθεση. Το ΠΑΟΚ Academy. Ναι. Το ΠΑΟΚ Academy. Εντάξει, σταματήστε, ρε, φτάνει. Το καταλάβαμε, είμαστε όλοι με τον Ιβάν. Ξεκολλάτε. Στέλνει το δικό του μήνυμα. Ναι. Είναι περίοδος συναισθηματικά φορτισμένη και δεν μπορούμε ως Ακαδημία παρά να εκφράσουμε την αδιαπραγμάτευτη στήριξή μας στο πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη. Στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ βιώνουμε καθημερινά το ενδιαφέρον και τη βούληση του κύριου Σαββίδη για την αλλαγή του κοινωνικού ιστού μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών που μας αναλογεί. Είναι σαφές ότι στον ΠΑΟΚ δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση και διαμόρφωση χαρακτήρων πρωτίστως και ποδοσφαιριστών στη συνέχεια. Δεν είναι φυσικά τυχαίο ότι μέσα στην τελευταία τετραετία 35 νεαροί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έχουν εισαχθεί σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Είναι αυτονόητο δε ότι στην Ακαδημία παρέχονται όλα αυτά που απαιτούνται και ακόμα περισσότερα για να παίζουμε, να μαθαίνουμε, να αποκτούμε αξίες και εμπειρίες, να μεγαλώνουμε σε υγιές και ασφαλές περιβάλλον. Είμαι καλά. Συγκινήθηκα από την ανακοίνωση. Είναι επίσης γνωστή η ευαισθησία του κύριου Σαββίδη στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι δράσεις του ΠΑΟΚ Action είναι ούκο λίγες, όπως είναι γνωστό σε όλους όσοι εργαζόμαστε και πορευόμαστε δίπλα του, ότι είναι τόσα πολλά αυτά που προσφέρει και τα οποία ουδέποτε ο ίδιος θέλησε να προβληθούν κτλ. Λοιπόν. Μας κόλλησες. Να πάμε στο. Πάμε στην τέτοια. Στην συνέντευξη. Στη συνέντευξή μας. Πάμε να μας εξηγήσει ένας άνθρωπος που ασχολείται με το πολιτικό ρεπορτάζ. Τι ακριβώς γίνεται. Ένα θέμα το οποίο το διαβάσαμε χθες και δεν ευνηδιαστήκαμε, απλά κάποιος έπρεπε να το αποτυπώσει σε γραπτό λόγο και να βάλει μία σειρά στα γεγονότα για να καταλάβουμε και όλοι τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχει μία επίθεση άνευ λόγου και αιτίας, άνευ λόγου και αιτίας, σίγουρα υπάρχει λόγος να μπαίνεις στο γήπεδο με ένα πιστόλι που το ξεχνάς, είναι ξεκάθαρο, εντάξει, και φαίνεται για 10 δευτερόλεπτα, αλλά με αυτά που βλέπουμε δεξιά και αριστερά έχουμε, δηλαδή, αν προσγειώθηκα χθες, νομίζω ότι άδειασε 3 γεμιστήρες στους παίκτες της ΑΕΚ. Σοκάρεσε, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να άδειασε 3 γεμιστήρες. Ωραία. Θα καλησπερίσουμε. Βεβαίως, θα καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Μπεκιάρη από το Περιοδίστα. Με αφορμή ένα θέμα το οποίο επιμελήθηκε για τον Ιβάν Σαββίδη. Και τους πολιτικούς συσχετισμούς που υπάρχουν με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και την εμπλοκή ουσιαστικά του Ιβάν Σαββίδη σε αυτό το παιχνίδι. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε. Τι να κάνουμε, πρέπει να μαζεύουμε νεκρούς. έχουμε πάθει αμπόκ. Είναι ένα θέμα με μεγάλες προεκτάσεις αυτό που προέκυψε. Σε όλα τα επίπεδα και πέραν της αθλητικής ζωής και της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας. Και αυτά θα τα δούμε μπροστά όλα τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα διεξαχθεί ένα ντέρμπι και σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί είναι παθητική η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί απολογείται, γιατί εμένα αυτή την εντύπωση μου δίνει. Ότι είναι σε μια θέση άμυνας. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε παθητική στάση. Εντάξει, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει μια ξεκάθαρη γραμμή ότι δεν συσχετίζεται με οικονομικά συμφέροντα, δεν εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα, δεν κάνει αυτά που κάνανε οι προηγούμενοι. Ναι. Λοιπόν, απ' την άλλη έχουμε όμως ένα συντονισμένο πόλεμο από την αξιωματική αντιπολίτευση, τη Νέα Δημοκρατία κυρίως, από κάποιους θύλακες του κατεστημένου στη χώρα, όπως το γνωρίζουμε όλες τις τελευταίες δεκαετίες, από συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία διασυνδέονται με ξένα συμφέροντα υπερεθνικά και διακρατικά. Και μάλιστα θα σας πω και κάτι άλλο, πριν από λίγο το έχουμε σηκώσει και στο περιοδίστα.gr. Βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια από τις σημαντικότερες δεξαμενές σκέψεις εκεί πέρα στο CSIS, όπου είπε ούτε λίγο πολύ ότι, ότι οι παλιοί ολιγάρχες στην Ελλάδα είναι καλοί και οι σύγχρονοι οι μετασοβιετικού τύπου, όπως το είχα γράψει και εγώ χθες προχθές το άρθρο, είναι οι κακοί επί της ουσίας. Καταλαβαίνετε πλέον ότι βρίσκεται σε μια εξέλιξη ένα σχέδιο.
τα όσα συνέβησαν την Κυριακή στην Τούμπα ήταν η αφορμή. Ξέρουμε όλοι, δημοσιογράφοι είστε, ποια είναι η δύναμη της εικόνας. Βεβαίως. Και πως πολλές φορές με την... με μία εικόνα, με μία φωτογραφία επιχειρείται να βιαστεί ακόμη και η κοινή λογική και αυτά τα οποία βλέπουμε, και έτσι βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξελίξει το ολοκληρωτικό σχέδιο, ας πούμε, αποδόμησης και εξόντωσης του Ιβάν Σαββίδη. Αυτό, ωραία. Γιατί πρέπει, όμως εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής απλό πράγμα. Ναι. Πώς μπορεί μια κοινωνία να ανεχτεί μια σπήλωση ενός ανθρώπου σε τέτοιο βαθμό? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τι είχε γίνει στο δημοψήφισμα. Ναι, ναι. Που φορτώναν τον κόσμο, τον κατευθύνανε, εμφανίστηκε ο Ρουβάς, ξέρω εγώ, η Άμπα, ο Σιμίτης, ο Καραμαλής. Είχαν αυτήν τη στρατηγική, εντάξει, την επικοινωνία. Το οποίο πάντα είναι, και αυτό αποδείχθηκε, ήταν αναντίστοιχο σε σχέση με αυτό που ήθελε η κοινωνία. Αποδείχθηκε στις κάλπες. Ακριβώς αυτό. Δεν έχουν καταλάβει ακόμη ότι αυτή η πρακτική δεν είναι η αποδοτική. Εγώ εκεί αποδίδω δηλαδή την περιέργειά μου. Πώς γίνεται αυτό? Ίσως να το έχουν καταλάβει, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς, να το πω εγώ. Μα τώρα 24 λεπτά δελτίο Sky προχθές. 24 αυτή είναι η στρατηγική τους. Αυτή είναι η στρατηγική την οποία υλοποιούν παραδοσιακά. Τη στιγμή, ας πούμε, που βρίσκονται στην Ελλάδα, ας πούμε, στο προσκήνιο σειρά σκανδάλων, έτσι, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ένας τηλεοπτικός σταθμός, ας πούμε, παίζει 24 λεπτά ρεπορτάζ για τα γεγονότα της Τούμπας, ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Θα ρωτήσω όμως κάτι εσένα, Σταύρο. Ναι. Εσύ που είσαι χρόνια κάνεις αθλητικό ρεπορτάζ τα λοιπά, ναι. Αν ήταν άλλη διοίκηση στον ΠΑΟΚ, θα γινόταν αυτό το πράγμα? Με μικρότερη δυναμική. Ακριβώς. Όχι, ούτε μία στο δις. Ακριβώς. Ούτε μία στο δις. Δεν είναι... Επειδή ξέρουμε, έχουμε παρακολουθήσει χρόνια και τα λοιπά τι γινόταν, γι' αυτό λέω. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν εδώ πέρα ένα σύστημα, ένα κατεστημένο, το οποίο λειτουργεί ανεξέλεγκτα για δεκαετίες, για 20 χρόνια και βάλε. Καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει, ο ΠΑΟΚ γιγαντώνεται, ο ΠΑΟΚ γίνεται ανταγωνιστικός. Ένα μεγάλο ζήτημα, ας πούμε, ανάπτυξης του ΠΑΟΚ, ας πούμε, είναι το γήπεδο. Οι μεγάλες ομάδες γίνονται με τα μεγάλα γήπεδα. Ναι, έτοιμο είναι και αυτό να γίνει. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά, όλο αυτό το επενδυτικό πλάνο, το οποίο συσχετίζεται και με άλλα οικονομικά ζητήματα και γεωπολιτικά, όπως τα έγραψα προχθές, ναι. Είναι προφανώς ότι έχει προκαλέσει τρόμο. Σε πρώτη φάση θα θυμάστε κι εσείς ότι περίπου υποδέχτηκαν σχετικά καλά τον Ιβάν Σαββίδη στην Ελλάδα, και αυτοί που σήμερα τον βρίζουν έτρεχαν από πίσω του. Ξεκάθαρα, και κάνανε και δουλειές μαζί. Έτσι. Του, μην ξεχάσουμε. Ακριβώς. Όλα πήγαιναν καλά. Ο Ιβάν Σαββίδης έκανε επενδύσεις, αγόραζε επιχειρήσεις που ήταν έτοιμες να κλείσουν, του φόρτωναν επιχειρήσεις σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές. Μην ξεχνάμε τι πόλεμο έχει δεχθεί σε σχέση με την ΣΕΚΑΠ, σε μια περιοχή όπως είναι η Θράκη, η οποία όλοι γνωρίζουμε την ευαισθησία εκεί. Βεβαίως. Λοιπόν, όλα όμως ξεκινάνε από τη στιγμή που επενδύει στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Και εκεί πέρα... Βαρύ project, εντάξει. Βαρύ project και με γεωπολιτική ουρά. Ασία. Ναι, γιατί... Ακριβώς, το... Όχι, συνέχισε. Ναι, το οποίο ενεργοποιεί, ας πούμε, αντανακλαστικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην ελληνική πραγματικότητα, στο εξωτερικό. Ξέρετε, οι επιχειρηματίες, δεν είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν είναι ξεκάρφωτα. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα συνδέονται και με ξενικούς παράγοντες. Βεβαίως. Βεβαίως. Και επίσης, όταν μιλάμε για μια επιχειρηματική ελίτ σε οποιαδήποτε χώρα, στην Ελλάδα, οπουδήποτε, στη Δύση, στην Ανατολή, όπου θέλετε, η ελίτ δεν είναι κάτι ενιαίο. Σε μια χώρα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές ομάδες συμφερόντων. Ωραία, και εγώ λέω το εξής με την αφέλειά μου, γιατί είμαι αθλητικός, φίλε, και με το πολιτικό δεν το κατέχω και πολύ, είναι η αλήθεια. Είμαι εγώ Ιβάν Σαββίδης. Βρήκα ένα γεωγραφικό κομμάτι μιας χώρας στο οποίο δεν επενδύει κανείς. Έχω απλωθεί εδώ. Ωραία, έχω τόσες γερές βάσεις που δεν μπορεί να με κουνήσει κανείς, αν δεν θέλω εγώ ίδιος. Γιατί πραγματικά δεν μπορεί να τον κουνήσει κανείς, εντάξει, δηλαδή τι μπορεί να του κάνει. Έχοντας πάρει τέλος πάντων 30-40 έργα στη Βόρεια Ελλάδα. Και γίνεται αυτός ο πόλεμος. Αναλογίζεται κανείς τον κίνδυνο που υπάρχει? Ωραία, όταν ανοίξει μια τέτοια κουβέντα
συμφερόντων και φτάσει σε τέτοια ακραία επικοινωνία το που μπορεί να οδηγήσει αυτό το πράγμα. Γιατί μέσα στο μυαλό μου πάνε άλλα πλέον. Όπως ξαναλέω, δεν είναι μόνο εγχώρια συμφέροντα που έχουν στοχοποιήσει τον μαζί σου. Άλλο λέω, οι εγχώριοι εκφραστές συμφερόντων δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό το πράγμα μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ακραίες καταστάσεις. Προφανώς και αντιλαμβάνονται ότι αυτό έχει επιπτώσεις. Αλλά εκεί παίζουν και τα αρέστα τους. Εγώ θα σας πω κάτι. Όχι σήμερα, πριν από περίπου ένα χρόνο, κάποιους μήνες, στις 2 Ιουνίου 2017, είχαμε δημοσιεύσει ένα ρεπορτάζ στο Περιοδίστα. Ποιοι και γιατί ψάχνουν τα καλά κρυμμένα μυστικά του Ιβάν Σαββίδη. Τότε ουσιαστικά είχαμε προαναγγείλει αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Και γράφαμε πολύ συγκεκριμένα ότι η διαπλοκή. Ακριβώς σας λέω ότι γράφαμε, η διαπλοκή έχει αμολύσει τα κυνηγό σκυλά της ΕΥΠΑ, Ρωσία και Κύπρο και εκεί να ψάχνουν την είδηση. Μάλιστα. Λοιπόν, από τότε είναι η εποχή της τροπολογίας Δημητριάδη και της κατάκτησης του κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά συνδυάζονται με άλλα. Τότε βλέπετε ότι ξαφνικά ενεργοποιείται, έχουν προηγηθεί και τηλεοπτικές άδειες και όλος ο πόλεμος από το μηντιακό κατεστημένο σε βάρος του Ιβάν Σαββίδη, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης χαλάει τη σούπα εδώ πέρα. Αυτό γιατί, γιατί είναι αυτός που πληρώνει τα πάντα, ενώ είναι αυτός που βάζει λεφτά. Κανονικά λεφτά. Είναι αυτός ο οποίος... δεν πτωχεύει εταιρείες, όπως έγινε καλή ώρα με το Μέγκα. Δεν πτωχεύει εταιρείες. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, χαλάνε τη μαγιά. Εγώ, Δημήτρη, μια ερώτηση θέλω να κάνω με βάση το άρθρο το οποίο διάβασα. Λες ότι αυτή η ιστορία θα φέρει στην επιφάνεια πολλά πράγματα. Πέρα από το να καταλάβει ο κόσμος καλύτερα κάποιους ανθρώπους και κάποιες καταστάσεις, τι άλλο βλέπεις να βγάζει στην επιφάνεια αυτή η ιστορία της πίεσης και του πολέμου προς τον Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Όταν κάποιος δέχεται πόλεμο, υποθέτω και το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μένει ως παθητικός δέκτης ανενεργός, ας πούμε, σε όλο αυτό που διεξάγεται. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι θα υπάρξει και αντεπίθεση. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα βγει κερδισμένος στο τέλος από αυτήν την ιστορία και ο Ιβάν Σαββίδης. Γιατί επιτέλους ας γίνει εξυγίανση. Άλλοι αυτή τη στιγμή φοβούνται από την εξυγίανση που θα γίνει ακόμη και αν παρεύουν από το εξωτερικό. Μα δεν έχουν καν, δεν έχουν καν το σθένος να παραδεχτούν ότι το ΒΑΡ, αυτό το μηχάνημα το οποίο ελέγχει τις φάσεις, το εισηγήθηκε ο ίδιος ο Ιβάν και είπε να το πληρώσει κιόλας. Και καμία άλλη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία δεν πήρε θέση από τις μεγάλες, δεν πήρε θέση υπέρ αυτής της κίνησης. Κάτι που σημαίνει ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμούν να υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση και βοήθεια στο διαιτητή για να αποφασίσει σωστά. Ωραία. Ούτε αυτό δεν παραδέχονται. Δηλαδή, θέλω να σε βγάλουν από τα ρούχα σου. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, πώς μπορεί να αντέξει μια Θεσσαλονίκη και μια Βόρεια Ελλάδα αυτές τις πρακτικές. Ειλικρινά, δηλαδή, φοβάμαι πλέον. Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, εγώ παρακολουθώντας το ελληνικό πρωτάθλημα από την αρχή, ας πούμε, φέτος, στην πορεία του, όσο προχωρούσε, είδαμε στο δεύτερο γύρο ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ήταν κάλπαζε προς τον τίτλο, έτσι. Ναι. Καλπάζει, να το πω εγώ. Ναι. Είδαμε ότι άρχισε να μου φαίνεται εξωφρενικά περίεργη σε σχέση με όσα έχουμε ζήσει στο παρελθόν αυτή η ομαλότητα. Επομένως σκεφτόμουν ότι κάτι θα γίνει μπροστά. Και τι έβλεπα μπροστά ήταν τα ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ναι. Αυτό συζητούσα, ας πούμε, εδώ πέρα. Και είδαμε ότι εγώ αντιλαμβάνομαι όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί στα δύο αυτά παιχνίδια στην Τούμπα και με ό,τι έχει μεσολαβήσει μεταξύ των δύο παιχνιδιών στις δικαστικές αίθουσες κτλ. Ότι υπήρξε μια κατεύθυνση, πολύ έντεχνα δομημένη διαδικασία, να πυροδοτηθεί η κατάσταση. Σας λέω το εξής. Βλέπουμε πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό παρακολουθούσε κάποιος τις εφημερίδες, στα sites κτλ. Και έβλεπε συγκεκριμένα sites να
βάζουν εμπριστικούς τίτλους με φωτογραφίες από την Τούμπα προηγούμενων ετών ή από επεισόδια ή από οτιδήποτε. Να ανακαλύπτουν ραντεβού με το συμπέθερο του Αρετόπουλου στα Γρεβενά. Και αυτά και, ναι, και πολλά άλλα. Ναι. Την επομένη του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό έγινε κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει τώρα πάλι επικοινωνιακά. Ναι. Εγώ παρακολουθούσα, ας πούμε, ρεπορτάζ τα οποία συνοδεύονταν από φωτογραφίες, οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με το προηγούμενο το παιχνίδι που δεν διεξήχθη ποτέ. Ναι. Δηλαδή, μας δείχναν φωτογραφίες με το Μυραλάς να τρέχει, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Ή με την Τούμπα με πυρσούς, δηλαδή, αυτό καλλιεργούσαν συλλογικό. Δεν παρακολουθούν όλος ο κόσμος μπάλα. Ναι. Εννοείται. Την κοινή γνώμη επηρεάζουν με αυτό. Λοιπόν, η κοινή γνώμη δεν είναι φωτογραφία. Δεν την επεξεργάζεται καν, να το πω έτσι. Το τρώει αμέσως. Είναι συλλογικό ασυνείδητο και το έχουν στήσει το έργο. Και τώρα τι κάνουμε, Σμίθη, πού πάει το πράγμα? Τι εννοώ, πού πάει το πράγμα? Ξαναλέω ότι σε επίπεδο τώρα εδώ πέρα επιχειρηματικό πολιτικό θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες ένα power game. Υπάρχει μια κατεύθυνση εδώ και πάνω από ένα χρόνο να συνδέσουν συγκεκριμένα συμφέροντα εδώ πέρα τον Ιβάν Σαββίδη με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι επιχειρηματίας, υποθέτω μιλάει με όλους. Άλλοι ήταν με όλους και θα μιλήσει. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, φίλος Σαμαρά ήταν, ναι. Εγώ τα θυμάμαι αυτά. Κάτι μαζόξες εδώ πέρα με κάτι ξεχασμένους, τους έκανε στην αρχή. Εδώ είναι να τρελαίνεσαι να βγαίνουν να μιλούν για διαπλοκή. Αυτοί οι οποίοι έχουν κουμπαριές με εφοπλιστές. Αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονται τα συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, καναλαρχών, εφοπλιστών, επιχειρηματιών, οτιδήποτε στη Βουλή. Και να παίζουν στο τέλος όλοι παίζουν με την κοινή λογική, ας πούμε. Τι να πω, Δημήτρη, δεν ξέρω, έχω χάσει την μπάλα. Έχω χάσει την μπάλα. Πραγματικά το κείμενό σου χθες μας βοήθησε να βάλουμε μια σειρά στο μυαλό μας. Είναι σαφές πλέον το θέμα είναι πολιτικό. Θα γράψουμε κι άλλα πάντως. Ωραία, θα είμαστε συντονισμένοι με τον περιοδίστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που διέθεσες για εμάς. Και όποτε σε χρειαστούμε, πιστεύω θα σε έχουμε για να μας δώσεις μια κατεύθυνση. Λίγο πολιτική, γιατί σε αυτά εγώ μου λες να πάω ευθεία και στρίβω. να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ήταν ο Δημήτρης Μπικιάζης από το περιοδίστα. Γιατί έχουν όλα τη σύνδεσή τους και πολιτικά. Ξεκάθαρα. Έτσι, αν το ποδόσφαιρο δεν συνδέεται με την πολιτική, τότε το μεγαλύτερο ψέμα που μπορείς να πεις δεν υπάρχει. Λοιπόν, κάπου εδώ, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Ο Γιώργος Κομίνης δεν θα πάει στο αθλητικό δικαστή. Γιατί? Όπως δεν πήγε ο Αρετόπουλος. Γιατί δεν πάνε τα παιδιά? Με επιστολή από το βάθμιο πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λίγκ, ο Γιώργος Κομίνης ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί στην εκδίκαση των γεγονότων ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Γιατί ρε? Λοιπόν, έχει μέσα και την επιστολή. Δεν το επιθέτουμε προσωπική οικογενειακή λόγη. Ωραία, ούτε εμείς θα πάμε. Να παρευρεθώ αυτοπροσώπως ενώπιόν σας κατά την εξέταση της άνω υπόθεσης. Επιβεβαιώνω όμως ρητά, αναφέρομαι στο περιεχόμενο του από 11/3/2018 φύλλο αγώνος, το οποίο συνέταξα και στο οποίο με σαφήνεια περιγράφονται όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του άνω ποδοσφαιρικού αγώνα. Δεν γίνεται να... Δεν έρχεται, δεν θα παραστεί δεν ο Κομίνης δεν υπάρχει... στον αθλητικό δικαστή. Αλλά μένει στις θέσεις του, σε αυτά τα οποία έγραψε, κατέγραψε όπως ο ίδιος λέει με απόλυτη σαφήνεια, στο φύλλο αγώνα. Κι εγώ αύριο για προσωπικούς λόγους δεν θα έρθω στη δουλειά μου. Ωραία, εννοείται για προσωπικούς λόγους δεν θα έρθω στη δουλειά σου και εγώ για προσωπικούς λόγους θα σε απολύσω. Όχι, δεν θα απολύω γιατί πρέπει να πληρώσω και αποζημίωση, όχι. Δεν θα σε πληρώσω απλά. Δεν μπορεί να γίνει δίκη χωρίς τον Κομίνη. Είναι κεντρικό πρόσωπο. Γιατί είχε έρθει ο Αρετόπουλος? Είχε παραστεί ο Αρετόπουλος? Ήρθε με μουλοχτή... αλλιώς συμπληρωματική, ναι, που άλλαζε ό,τι έγραφε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι έγινε στη Βουλή λίγο σήμερα. Είχε ένα... Είχε πολύ ωραίους διαλόγους σήμερα στη Βουλή. Ναι.
ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ο Αριστείς Φωκάς στην Ένωση Κεντρών είπε στον Βασιλιάδη: όλα έγιναν από τη στιγμή που πήρε ο ΠΑΟΚ κεφάλι στο πρωτάθλημα. Έχουμε παροδία του συστήματος κατά της ομάδας του ΠΑΟΚ, λέει ο Φωκάς. Ενώ ο Λαζαρίδης από τους Ανέλη είπε: είμαστε η μόνη χώρα που πήρε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ξέρουμε ποια ομάδα θα το πάρει. Προηγούνταν στο πρωτάθλημα και έρχεται η ομάδα του Ολυμπιακού στην Τούμπα, παραβιάζοντας τα πάντα, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο. Η συζήτηση για το ποιος τραυματίστηκε, αν τον πήρε ο γιατρός μέσα κλπ. Δεν είναι μια απλή συζήτηση, λέει ο Βασιλιάδης. Μπλα 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 μπλα. Ο Φωκάς είπε κάποιους εγκληματίες, προφανώς κάποιους άλλους. Και θύχτηκαν στη Βουλή με τη λέξη εγκληματίες, ναι. Τον ανακάλεσαν. Γιατί δεν νοείται να ακούγονται λέξεις όπως εγκληματίες και εγκληματική οργάνωση στα έδρανα της Βουλής. Σοκαρίστηκαν. Ο Λαζαρίδης είπε και το άλλο. Προσέξτε, γιατί αν δεν τιμωρηθεί αυτός που παραβίασε τον ΚΑΠ, υπάρχει κακό προηγούμενο που θα το παραβιάσει κι άλλος, όπως έγινε και με την ΑΕΚ. Μόλις η ΑΕΚ είδε ότι έφαγε τον γκολ και θα χάσει το παιχνίδι, είπαν οι παίκτες ότι φοβόμαστε και δεν μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Αντί να κληθούν αυτοί να απολογηθούν, καλεί το ΠΑΟΚ να απολογηθεί. Δεν θα κάνουμε τη Βουλή Τούμπα, λέει ο Κακλαμάνης. Βρε και Τούμπα θα την κάνω, εγώ και Τρούμπα θα την κάνω, μην την αγχωριέσαι. Να μην κάνετε δηλώσεις, γιατί κάνετε δηλώσεις με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, γιατί δηλώσεις σας ταυτίστηκαν με την απόφαση που βγήκε μετά από μερικές μέρες, λέει ο Λαζαρίδης προς τον Βασιλιάδη. Το τελευταίο σχόλιο ήταν εμετικό και άθλιο, κύριε Λαζαρίδη. Τι είπα μετά τα γεγονότα, εξαιτίας ενός αντικέφαλου, ενός βλάκα μια ομάδα κινδυνεύει να χάσει το πρωτάθλημα. Για πείτε μου, διαφωνείτε με αυτό, μπλα 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 μπλα. Καταφέρατε μέσα σε λίγες μέρες να θεωρήσετε ότι υπεύθυνος για όλη την κακοδαιμονία του ποδοσφαίρου είναι ο ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό που προστατεύει τις ομάδες των Αθηνών και έχει καταδικάσει τις ομάδες της Μακεδονίας να εκπροσωπούνται από κάποιον τον οποίο προσπαθεί το αθηνοκεντρικό κατεστημένο να τον πλήξει βάναυσα. Μιλήσατε σκληρά απέναντί μου. Προσέξτε, γιατί επί υπουργίας δικής σας ταυτίζεστε εσείς με τις μετανότερες σελίδες του ποδοσφαίρου στη Μακεδονία. Καταντήσατε τη Μακεδονία να εκπροσωπείτε μόνο από μία ομάδα και προσπαθείτε να πλήξετε και αυτήν. Τόσο πολύ φοβάται το αθηνοκεντρικό σύστημα της ομάδας της Μακεδονίας. Τέτοιες προοπτικές διχάζουν την Ελλάδα και δεν την ενώνουν. Μπλα 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 μπλα, λέει τα δικά του Βασιλιάδης μετά. Θεωρώ, λέει, παραλήλημα αυτά που λέτε. Τι είπε, ρε. Δεν είπε και τίποτα. Το αυτονόητα είπε. Έρχονται πολύ ωραίες στιγμές. Καλημέρα, λέει, από Αθήνα βγήκε, λέει, ο Ασβεστάς και είπε ότι λόγω κλίματος και FIFA πάω και ίσως πάρει και μείον 12, λέει. Τα νεύρα μου, λέει ο Θοδωρής ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Σβεστάς μπορεί να πει ότι πρέπει να πάρουμε και μείον 40. Αλλά με το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει καμία δίκη. Καμία δίκη αυτή τη στιγμή. Καμία. Γιατί να υπάρχει δίκη? Με στημένο κλίμα. Υπάρχουν και δηλώσεις ποδοσφαιριστών που ξέρουν τον Ιβάν Σαββίδη και έχουν συνεργαστεί τι μαζί του. Τι είπε ο Βιτόρ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον... Έχεις αντιληφθεί ότι όλοι πρώην νυν και αντί νυν, οκ, okay, ακόμη είναι στο δυναμικό του δικεφάλου, έβγαλαν και κοινή ανακοίνωση. Αλλά έχει βγει τώρα ο Κλάους από το Ισραήλ. Έτσι. Ο Κλάους τον οποίο τον κυνήγησε ο Σαββίδης στο θάνατο, εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή και λέει, έφαγε πολύ πινελή και από το Σαββίδη. Και λέει, δηλαδή... εσύ με έχεις συγχωρέσει 1000 φορές και εγώ δεν θα σου συγχωρήσω αυτό. Έχει του κάτσε που λέει στην πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας μου τότε με την μπλούζα και το τι είχε γίνει, εσύ με στήριξες και δεν θα το κάνω εγώ δημόσια. Έχει του Χακόμπο, εννοείται, πρώτος επαναστάτης ο Χακόμπο, ο οποίος βγήκε μπροστά και αυτός για τον Ιβάν Σαββίδη, έχει δηλώσει Πέδρο Ενρίκε. Τι είπε το Παουξάκη? Εξηγείς τους στο Αζερβαϊτζάν εκεί. Όχι, ρε. Αζερβαϊτζάν, Καραμπάκ, ναι. Μπακού, ναι. Λοιπόν, τι ακριβώς ισχύει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, λέει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα, το λέει πολύ κομψά άνθρωπος, έχει πολύ μεγάλη επιρροή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λέει για τον Ιβάν Σαββίδη ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός άνθρωπος, έκανε τα πάντα για να έρθω στον ΠΑΟΚ, ξόδεψε πολλή ενέργεια για να με φέρει από την ΡΕΝ. Ζηλεύουν τον ΠΑΟΚ όταν έχει επιτυχίες και αυτό συμβαίνει φέτος. Φυσικά τα όσα συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή δεν μπορούν να επηρεάζουν την επιστροφή μου στην ομάδα του δικεφάλου. Τον ρωτάνε για το αν η FIFA θα τιμωρήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω πως η FIFA θα τιμωρήσει τόσο σκληρά τον ΠΑΟΚ. Ούτε οι φίλοι του ΠΑΟΚ το θέλουν, ούτε ο πρόεδρος, ούτε κανείς. Έκανε ένα λάθος και το αναγνώρισε, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βραζιλιάνος. Μάλιστα.
Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, επαναλαμβάνουμε ότι ο ΠΑΟΚ επιτέθηκε στην ΕΡΑ, στην ΕΡΑ Σπορ και στο κομμάτι, τη βάση της, όχι τα παιδιά που είναι εδώ. Να το διευκρινίσω, τα παιδιά που είναι εδώ δεν φέρουν καμία ευθύνη για αυτήν την κατάσταση που επικρατεί με το κρατικό ραδιόφωνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θεωρούν και κεκτημένο πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα το να κάνουν να πουλάνε εκδούλευση, όχι όλοι, υπάρχουν και εξαιρετικά παιδιά και εξαιρετικοί συνάδελφοι στην ΕΡΑ, να μην τα βάζουμε, να μην τα γενικεύουμε όλα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι μέσα από το κρατικό ραδιόφωνο μπορούν να πουλάνε εκδούλευση σε επιχειρηματίες και σε ομάδες, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβαίνει. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε επιτέλους και κάνει καταγγελία στην ΕΡΑ. Προφανώς και θα έρθει σε επαφή με τον κύριο Παπά, τον υπουργό τύπου, τι είναι αυτός, ψηφιακής ανάπτυξης, ναι, και όλο. Θα κάνει επαφές. Κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν αποδείξει ότι είναι ανίκανοι το να σεβαστούν το ρόλο που έχουν μέσα από ένα κρατικό μέσο. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα υποστούν και τις συνέπειες. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει βέβαια ενδεχόμενο και ότι είναι σωστό να απολυθεί κάποιος, αλλά τουλάχιστον ωραία, να πάει να παραμεριστεί, να πάει στην άκρη και να αφήσει άλλους να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το θέμα δεν είναι να απολυθεί κανείς, δεν είναι αυτή η ουσία, ούτε κανείς ζητάει κάτι τέτοιο στις μέρες που ζούμε. Το θέμα είναι να υπάρχουν ίσες αποστάσεις απέναντι σε όλες τις ομάδες. Όταν είσαι κρατικό, τελειώσαμε. Στο mail που εσύ είχα στείλει. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ 24, είσαι ΠΑΟΚ 24. Ξέρει ο άλλος τι θα ακούσει στην περιγραφή του ή τι θα διαβάσει όταν θα μπει στο ΠΑΟΚ 24. Όταν είχα στείλει την επιστολή, είχα γράψει το πολύ απλό πράγμα. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν μιλάμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα ραδιόφωνο που θα έχει βάση συγκεκριμένη στην Αθήνα. Ξέρω εγώ, βγαίνουν 12 εκπομπές τη μέρα. 10. Οι 3 θα είναι απ' αλλού. Θα είναι 2 από Θεσσαλονίκη. Να ακουστεί, ρε φίλε, και τι λέμε εδώ πέρα. Να ξέρει ο άλλος. Ναι, αφού είναι πανελλαδικό. Τι ακούγεται πάνω. Να βγει και ακριβώς ένα από την Κρήτη, ξέρω εγώ, μια εκπομπή από την Πελοπόννησο, κάτι. Αφού ούτως ή άλλως δεν καίγεστε για έσοδα. Τα έσοδα σας θα εξασφαλίζει ο ελληνικός λαός, τα έσοδα λειτουργίας. Δηλαδή, υπεύθυνος μουσικών επιλογών, ο τάδε. Δηλαδή, πληρώνεται κάποιος για να βάζει μουσική στο Τζάζλερ. Εσύ δηλαδή που κάνεις τώρα εκπομπή, που μας έχεις στον αέρα, Αναστασία μου, θα είχες έναν ακόμα δίπλα σου να διαλέγει τα αγούδια. Ωραία. Ένα εσύ κονσόλα και ένα επιμέλεια ήχου. Άλλο έργο. Εντάξει, οι 12 άνθρωποι που κάνουν μια εκπομπή. Ωραία. Θα πρέπει λοιπόν να βγει από παντού η ΕΡΑ Σπορ, γιατί είναι ραδιόφωνο του Έλληνα και όχι ραδιόφωνο του Αθηναίου. Δεν μακεδονομαχίζω, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ξεκάθαρη θέση υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων από συγκεκριμένα στελέχη της ΕΡΑ, δεν είναι όλα, επαναλαμβάνω. Την χάνει να γνωρίζω και αρκετά παιδιά από εκεί που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και δεν αξίζει αυτό το πράγμα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή για αυτούς. Αλλά δεν υπάρχει πλέον υπομονή. Και ο εκνευρισμός είναι έκδηλος. Θα πρέπει να μπει μια σειρά. Θα πρέπει ο Έλληνας της Πελοποννήσου, της Μάνης, να ακούει και τι λέει ο Θεσσαλονικιός και ποια είναι η άποψή του. Και όχι στημένες διαρροές όπως αυτό το χιδαίο που έγινε σήμερα με αεξή δημοσιογράφο, τον Σαντορινέο, να εμφανίζει την UEFA, την UEFA ρε, δηλαδή έκανε την UEFA βαρούχα. Δηλαδή αυτό ζήσαμε αυτή τη στιγμή. Ωραία, την UEFA να λέει ότι είναι offside το goal. Το goal το οποίο πιο καθαρό πεθαίνεις. Δεν γίνεται. Δεν εμποδίζει κανέναν ο Μαουρίτσιο. Δεν βρίσκει την μπάλα. Δεν κόβει οπτικό πεδίο. Δεν ενοχλεί κανέναν. Είναι παθητικό offside. Τέλος. Είναι καθαρό γκολ. Και δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Το λέει που το λέει αυτό. Επικαλείται που επικαλείται τις πληροφορίες, όπως ο ίδιος λέει, που έχει από την UEFA και από τους αξιωματούχους για τον γκολ αυτό το συγκεκριμένο. Εφαντίνο, ο ίδιος. Όχι, όχι. Το λέει που το... Για να καλύψει τα νότα του, λέει ότι φυσικά η UEFA δεν θα προβεί σε καμία ανακοίνωση, παύλα τοποθέτηση, ναι, για το γεγονός αυτό, ότι θεωρεί δηλαδή ότι το goal ήταν offside. Ναι. Δηλαδή μην περιμένετε, αυτές είναι δικές μου πληροφορίες, ναι, σας τις δίνω, ναι, δεν θα βγει ανακοίνωση, αλλά αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Φτιάχνω, ναι, εγώ τις εντυπώσεις μου, φτιάχνω, ότι ακόμη και ζών, στην UEFA, ναι, βλέπει το ζών που θεωρούν το goal offside, ναι, ακριβώς, ναι, σου λέει και ο άλλος, ορίστε ρε, και η UEFA μαζί μας είναι. Ας έρθει η UEFA να κάνει συνέντευξη τύπου για τον γκολ.
Οπότε σου λέει, να, άμα το λέει FIFA και η UEFA. Μου έχει φέρει αυτό τον Περέιρα εδώ πέρα, τα έχει κάνει μαντάρα η FIFA. Μου ήρθε και κάνει και συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, υπάρχει και μία τοποθέτηση του Βασίλη Λεβέντη, Παοξάκη, άλλωστε, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη. Στάθηκε στον πόλεμο που δέχεται ο Ιβάν Σαββίδης. Είπε ότι έδειξε αφέλεια και επιπολαιότητα στα όσα έγιναν στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, αλλά δεν έκανε κάποιο τραγικό λάθος ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ και θα πρέπει να τον στήσει κάποιος στο απόσπασμα. Πρέπει να πληρώσει ένα πρόστιμο για το λάθος που έκανε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, ανέφερε ο Βασίλης Λεβέντης. Έκανε έκκληση να πριτανεύσει η λογική, να πριτανεύσουν οι ηρεμότερες σκέψεις και σημείωσε ότι το κόμμα του θα ταχθεί υπέρ του ΠΑΟΚ σε αυτήν την υπόθεση. Δεν επιτρέπεται να εξοντώσουν τον Ιβάν Σαββίδη ως επενδυτή. Ενώ στάθηκε και στην συνάντηση που είχε με τον Ιβάν Σαββίδη την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, όταν του είχε πει πως ήταν λάθος η ατάκα που είχε πει δημόσια ο Ιβάν Σαββίδης, πως ο Μητσοτάκης δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Πάνε να σε καταστρέψουν. Του είχε πει ο Βασίλης Λεβέντης του Ιβάν Σαββίδη, όπως ανέφερε στη συνέντευξή του και όπως αποκάλυψε στην σημερινή του συνέντευξη, ο Ιβάν Σαββίδης φάνηκε να συμφωνεί. Αυτά και από τον Βασίλη Λεβέντη και τα όσα είπε για τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη. Φτάσαμε λοιπόν, και μισή. Σύμφωνα με πληροφορίες από την UEFA, ναι, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την UEFA, δεν είναι διάλειμμα αυτό που θα κάνουμε. Αλλά δεν είναι διάλειμμα, είναι κάτι άλλο. Μην περιμένετε επίσημη ανακοίνωση. Δεν είμαστε και κρατικό ραδιόφωνο, βέβαια, για να είμαστε πιστικοί. Εντάξει, δεν είμαστε και αέρα. Λοιπόν. Πρέπει να βρω πού είναι. Ήμουνα με έναν κολλητό μου, ήμουνα στα μάξι, όταν ακούγαμε τον Σαντορινέο να κάνει το ΑΕΚ Ξάνθη. Και ήμασταν με τα μάξι στις Σέρες τότε που είχαμε πάει και το τρίμερο. Ναι. Ωραία. Και τριήμερο, μια μισήμερο. Ωραία, και ήθελε να πάρει τα μάξι όπως πηγαίναμε και να το στρίψει καινούργια μάξι και να το πετάξει σε δέντρο. Τα νεύρα του. Ναι. Ποδοσφαιράνθρωπος. Και τι να κάνεις προς αυτούς τους δρόμους. Όχι κάποιος, όχι ο Κοτρώνας 4, όχι κάποιος ότι τι ωραία φτιάχνουν τη Μολότοφ. Ωραία, ποδοσφαιράνθρωπος. Ναι. Και το κακό είναι ότι μόνο αέρα πιάνεις σε αυτούς τους. Ναι. Μα ξέρεις που τρελάθηκα εγώ με την αέρα, εγώ δεν ακούω ποτέ. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Πέσανε μαζεμένα τα παιχνίδια δυτικά που τα πηγαίναμε με αμάξι. Ναι. Ωραία. Γιάννενα, Κέρκυρα, Αγρίνιο. Ναι. Πέσανε μαζεμένα. Και ακούγεσαι ένα. Αναγκαστικά στον δρόμο. Συνεχόμενα. Και έλεγα δεν μπορεί. Δεν μάθαμε ποτέ ένα σκορ της Ντόρτμουντ. Καλά είναι. Ποτέ δεν μάθαμε ένα σκορ. Εννοείται. 2-2 στο κάτι Ντόρτμουντ. Μετά δεν είπαν ποτέ τελικό. Βέβαια ευτυχώς που έχουμε το ίντερνετ και ξέραμε πόσο ήρθε. Γιατί είχαμε παίξει over 3,5. Πάντως άνοιγες και άκουγες έτσι τα παιχνίδια. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν είχες άλλη επιλογή, θα μου πεις. Έπρεπε τελείως και είμαι αλλού. Λες και είμαι εξωγήινος. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, χορηγοί που είναι μαζί μας την δεύτερη ώρα της εκπομπής για να πάμε. Πού θα σε πάω? Πρέπει να με πας. Στο George Maskas. Έτσι, με αυτό το μαλλί το βλέπεις που είμαι σαν την τρελή. Δεν πρέπει να με περιποιηθούν. Και εδώ, στα τα παιδιά. Γιατί η ομορφιά δεν έχει φίλο, έχει όμως το χώρο της. Σε αυτό το χώρο έχει δεσμευτεί δημόσια και ο Σταύρος να με πάει, που τον έχουν κάνει κουκλάκι. Έτσι. Σε έναν ιδιαίτερο και καλέσθητο χώρο, Γιώργος Μάσκας και η ομάδα του, νομίζω, από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο. Και δεν το λέω τώρα γιατί είναι χορηγός. Στο είπα και. Ναι. Σου πάει πάρα πολύ. Και το μουσί να το αφήσεις τόσο, δεν ξέρω τώρα πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο, αλλά σε αυτό το επίπεδο. Να το αφήσω και όλο, να το κάνω. Όχι, να μην το αφήσεις τόσο πολύ. Mm. Λοιπόν, George Maskas, Γεωργίου Σταύρου 5, στο κέντρο της πόλης, για καθημερινές εμφανίσεις, έτσι σας περιποιούνται τα παιδιά, αλλά και για πιο ξεχωριστές στιγμές στη ζωή σας. Αναδομώ. Βλέπετε στο ΠΑΟΚ 24 την εκδήλωση που έγινε από την Αναδομό. Να σου πω κάτι. Που είναι χορηγός και του γυναικείου μπάσκετ. Να το πω. Με κάλεσε και εμένα. Έκανα πέτρα την καρδιά μου, πήγα. Μπείτε λίγο στο ΠΑΟΚ 24 και στο σχετικό θέμα με την Αναδομό που έκανε την πολύ ωραία εκδήλωση για τα κορίτσια. Θα πάρουμε εκδίκηση για άλλα πράγματα. Όχι, εκδίκαση πήγα να πω. Δεν κατάλαβες από τις εξελίξεις των ημερών. Λοιπόν, είναι και ο Σταύρος Κόλκας. Και πείτε μου τι σας θυμίζει. Γιατί εμείς κατευθείαν όλοι είπαμε το ίδιο πράγμα. Τι είπατε? Σαν υποψήφιος του Power of Love. Ψηφίστε. Μα μωρί.
Να πάρει τη μούτρα σου. Δεν ξέρω τι είναι το Power Flow στο μεταξύ. Τι είναι αυτό. Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή. Τι, αυτή είναι με τις γκόμενες. Ο κόσμος κατάλαβε, να ξέρει. Ναι, αυτό, αυτό. Αυτό που είναι η άλλη η καλή νοικοκυρά ναι, ναι. που έχει κάνει 70 πλαστικές. Ψηφίστε να παραμείνω να είναι για να βρω τον έρωτα. Ναι, το είδα, το είδα. Λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Και πάμε στον εκπορθητή της Σμύρνης, τον άνθρωπο που κατάφερε να αποκλειστεί σε ένα παιχνίδι που έχασε 32 λέει η άπη ομάδα. Νίκο Μοσχοβίτη, τι κάνεις, γύρισες? Χαίρετε, καλό μεσημέρι βέβαια. Καλό μεσημέρι. Και τι κατάφερες? Μια τρύπα στο νερό. Μια τρύπα στο νερό, γιατί? Μια τρύπα στο νερό. Γιατί είναι πολλές εξηγήσεις. Είναι οι εξηγήσεις για το χθεσινό και είναι εξηγήσεις και για τα δύο, και για τα δύο μάτς. Γιατί στο τέλος μετράει τι έχει γίνει και στο, και στο πρώτο παιχνίδι. Μένοντας στο χθεσινό, το λέγαμε και χθες όταν μιλούσαμε, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτά που, που έχει να κάνει. Σε ένα παιχνίδι που παίζεις την πρόκριση στα προημιτελικά Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και έχεις μία παράβαση 8 δευτερολέπτων, έχεις λάθος σε επαναφορά, έχεις τόση μεγάλη αστοχία στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα και έχω το αντιμετωπίσει και μια έδρα που ήταν που είχε πολύ έτσι, καυτή ατμόσφαιρα. Ξέρεις ποιο θεωρώ κομβικό σημείο του αγώνα? Ορίστε. Ξέρεις ποιο θεωρώ κομβικό σημείο του αγώνα? Για πες. Το τρίτο φάουλ του Jones στο lay-up. Ναι. Γιατί εκεί χάνουμε, την, χάνουμε τον το Jackson, είπα, Jones. Καλά είπα, ναι. Γιατί εκεί χάνουμε το μαρκάρισμα στο Τζάκσον. Βγαίνει ο Λάκη Τζόνς, βρίσκει ρυθμό αυτός. Το παιχνίδι έφτασε δύο φορές σε σημείο να, να αλλάξει. Είναι η μία φορά αυτή που λες, το σκορ αν θυμάμαι καλά είναι 48-46, τούτη περίοδο που είναι το καλύτερο σημείο του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, που έχει βγάλει την Καρσίγιακα εκτός ρυθμού. Οι Τούρκοι κάνουν και λάθη εκείνη την ώρα, δηλαδή λάθη... Εύκολα, είμαστε μια φάση χαρακτηριστικά που έχουν πετάξει δύο μπάλες σε μια απλή πάσα, ας πούμε, έξω. Αυτό θέλω να πω. Αλλά έλειψε πάλι αυτό που λείπει στα περισσότερα σημαντικά παιχνίδια εκτός έδρας, η αποφασιστικότητα. Δηλαδή, όταν φτάνει στο μάτς εκεί, σε μια τέτοια έδρα... Κάνουμε πέντε επιθέσεις να βάλουμε καλάθι. Έξι. Ναι, ρε. Και εκεί έχει γίνει αυτή η φάση που λες με τον Λάκη Τζόουνς. Έχουν γίνει δύο λάθη, αν θυμάμαι, κάτι βήματα του Χαραλαμπόπουλου. Μια χαμένη μπάλα, δεν θυμάμαι ποιανού άλλου ήταν. Εκεί γίνεται ένα λάθος στην επαναφορά του, του Λίνου. Ο Λίνος ήταν εκεί ή έστειλε κάποιον άλλον? Είναι αυτό που λέω. Είναι αυτό που λέω, ότι σε αυτά τα παιχνίδια... Πρέπει να έχει το μεταξύ 0 στα 12, 0 στα 13 τρίποντα στα τελευταία παιχνίδια. Πρέπει να έχει. Είναι άστοχος. Είναι άστοχος. Σε αυτά τα παιχνίδια, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος και αν δεν έχεις ο καθένας, αν δεν έχεις το καθένα παίχτη να κάνει αυτά που έχει ο ρόλος του, θα έχεις πρόβλημα. Και ο ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα χθες. Για μένα το παιχνίδι πήρε μορφή και εικόνα από το ξεκίνημα. Όταν ο νεαρός, ο Τούρκος, ο Γκυρλού, κατάφερε να χτυπάει στο pick and roll, να ανοίξει το ρυθμό από πολύ νωρίς και να βάλει τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά να κυνηγάει όλη την ώρα. Νομίζω ότι αυτός ήταν που έδωσε την έξτρα όφηση στην Καρσίγιακα. Το ότι ο Κένεντι και ο Τζάρο Τζόνς στην Καρσίγιακα ήταν ψηλά στο σκορ ήταν αναμενόμενο. Γιατί έτσι, νομίζω ο Κένεντι χθες δεν βγήκε καθόλου, πρέπει να πήγε 40 λεπτά. Είναι δηλαδή παίχτες πάρα πολύ σημαντικοί, παίζουν πάρα πολύ στο παιχνίδι, παίρνουν πάρα πολλές προσπάθειες. Η λογική έλεγε θα είναι ψηλά στο σκορ. Αυτός που άλλαξε το ρυθμό και το άλλαξε από το ξεκίνημα κιόλας ήταν ο Γκυρλού. Για μένα έλειψε αυτό. Έλειψε η αποφασιστικότητα και πάλι στο τέλος όταν έφτασε το μάτς στους 6-7, στους 8 πόντους και έψαχνες ένα μεγάλο σουτ, δεν μπήκε. Ήταν δύο του Χαραλαμπόπουλου, ένα του Γκος, ένα ακόμα του Πέτεγουεϊ. Δεν το είχε. Δεν μπήκαν σουτ και πολλές σκοτωμένες επιθέσεις. Ναι, και ο Μαργαρίτης στο τέλος που πήρε λόγω εμπειρίας στις προσπάθειες και αυτός δεν μπόρεσε κάποια σουτ που τα είχε, κάποιες ενέργειες που τις είχε. Ψωμωτήρι να τις κάνει, να τις βάλει. Ναι, για μένα σου λέω, η μορφή του αγώνα εξελίχθηκε στο πρώτο ημίχρονο και οι Τούρκοι που βρήκανε και μεγάλα σουτ έτσι, στο πρώτο μέρος. Στο τρίτο τους έφτασε. Στο τρίτο τους έχω 48-46, 44-42 τους έχω εκεί και χάνω επιθέσεις ηλίθιες. Εκεί να βάλω ένα σουτ να περάσω μισό πόντο μπροστά και να τους αλλάξω όλη την ψυχολογία. Δηλαδή... Έτσι. Είναι ας πούμε χαρακτηριστική η φάση στο τέλος που πάλι έτσι μιλάμε για συγκέντρωση,
για απλά πράγματα που πρέπει να κάνεις. Είναι η φάση με το καλάθι του Waters, έτσι, το σκορ είναι 75-67 και μένουν δύο κατοχές ουσιαστικά, μία την Καρσία και μία για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ βγάλει εκεί την άμυνα, παίρνει την πρόκριση. Παίρνει την μπάλα για να παίξει την πρόκριση. Ναι. Είναι μια φάση στην οποία ο Waters καθυστερεί για να ανέβει ο Jones να του κάνει ένα screen. Ο Μαργαρίτης που έχει τον Τζάρο Τζόουνς κάνει ένα νεύμα στον Λάκη Τζόουνς που είναι δίπλα του να ανέβει αυτός και να αλλάξει το screen. Ναι. Αλλά ο Λάκη Τζόουνς ολιγορεί για ένα-δύο δευτερόλεπτα, οπότε αναγκαστικά ανεβαίνει ο Μαργαρίτης για να παίξει με τον Waters. Ο Waters που είναι πιο γρήγορος τον πάει στα πόδια, βάζει το δεύτερο lay-up, πάει διαφορά στους 10 και τελειώνει το παιχνίδι. Είναι και αυτό μία λεπτομέρεια, ας πούμε, που μπορεί να μετρήσει. Μια απλή ολιγορία στην άμυνα. Εγώ συνεχίζω να το πιστεύω ότι η Καρσία δεν είναι καλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν θεωρώ ότι οι Τούρκοι, παρότι έχουν κάποιους πολύ καλούς και ακριβούς Αμερικανούς, ότι είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά χθες εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και βέβαια εκμεταλλεύτηκαν εκείνο τον blackout του ΠΑΟΚ στο τελευταίο τετράλεπτο του πρώτου αγώνα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα συνδυασμός λίγο και των δύο. Και κατάφεραν να είναι αυτοί που θα πάρουν την πρόκριση. Και φυσικά, επειδή ο Μέρφη δεν συγχωρεί, η Τενερίφη αποκλείστηκε και πέρασε η Μούρθια. Έτσι. Τι έγινε, οπότε αποκλείστηκε η Τενερίφη βέβαια. Σοβαρά μιλάς. Βεβαίως. Έχασε με 11 πόντους από τη Μούρθια στην έδρα της. Τι λες, δε φίλε. Και τη Μούρθια την είχαμε. Δεν ξέρω αν την είχε ο ΠΑΟΚ τη Μούρθια, αλλά... δεν είναι Τενερίφη, δε φίλε. Την Τενερίφη την είδαμε και είδαμε ότι είναι μια ομάδα που... εντάξει, για το επίπεδο του ΠΑΟΚ είναι λίγο δύσκολο να την αντιμετωπίσει. Η Μούρθια, εντάξει, έκανε ένα πολύ καλό μας θες και κέρδισε με 10 πόντους μέσα στην Ερήφη και την απέκλεισε. Νομίζω ότι ήταν πιο βατός αντίπαλος στα πρώιμη τελικά Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης που θα πεζόταν πρόκριση στο Final Four. Έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Μικρή σημασία έχει το τι έγινε στο άλλο παιχνίδι. Τώρα πια η Καρσία θα παίξει με τη Μούρθια. Εντάξει, αν τα βάλεις κάτω και δεις έτσι τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ στο Champions League, έχει δύο εικόνες. Έχει το κακό ξεκίνημα. Το οποίο ήταν κακό ξεκίνημα γενικά στη σεζόν για τον ΠΑΟΚ, δεν ήταν μόνο στη διοργάνωση. Και το δεύτερο γύρο, στον οποίο έκανε ένα εντυπωσιακό έτσι ντεμαράζ, κερδίζοντας 5 από τα 7 παιχνίδια του δεύτερου γύρου, χάνοντας μόνο από την Ludwigsburg και την Τενερίφη, για να πάρει την πρόκληση. Έχει δύο πρόσωπα η εικόνα της ομάδας στο Champions League. Τώρα στα δύο παιχνίδια με την Καρσίακα, είναι αυτό που είπαμε και πριν. Είναι λίγο λεπτομέρειες, είναι λίγο συνδυασμός των δύο αγώνων, το τι έγινε και στον έναν και στον άλλον. Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο μάτς να έχεις μια καλή διαφορά, γιατί η 6 πόντη διαφορά δεν είναι κάτι στο σύγχρονο μπάσκετ, είναι δύο τρίποντα που μπορεί να μπουν μέσα σε 20 δευτερόλεπτα για παράδειγμα. Αλλά αν είχες μια διαφορά 12-15 πόντων, σίγουρα ήταν ένα καλό προβάδισμα. Ήταν ένα προβάδισμα το οποίο δεν ξέρω αν αυτή η Καρσίακα, αυτόν τον ΠΑΟΚ, μπορούσε να το καλύψει. Φίλε, πληρώσαμε το πρώτο παιχνίδι, κακά τα ψέματα. Εκεί τα λάθη τα μαζεμένα στο τέλος. Ναι. Γιατί μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάει, εγώ δεν σου λέω στους 19 πόντους που... στους 15. Που ήταν στο πικ, 14-15 πόντους. Μπορούσε να πάει στους 12-13-14 πόντους ακριβώς. Ναι. Εκεί θα είχε πάει πολύ μεγαλύτερη. Και εκεί θα είχε πλεονέκτημα. Εκεί όντως θα είχε πλεονέκτημα από το πρώτο παιχνίδι. Για να πεις ότι έχω ένα βάντζο πόντων που μπορώ να το διαχειριστώ. Οι 6 πόντοι δεν είναι. Και σε μια τέτοια έδρα που... εντάξει, τώρα οι άνθρωποι 40 λεπτά δεν σταμάτησαν να φωνάζουν χωρίς να ξεφύγουν, έτσι, πέρα από το πανό το οποίο... εντάξει. Όχι, ήταν κόσμια σε γενικές γραμμές. Δεν μπορείς να πεις ότι το πανό δεν είναι και κάτι που δεν περιμέναμε και το πανό. Αυτό, περίμενες κάτι λιγότερο εσύ από τους Τούρκους στο γήπεδο? Ναι, δεν μπορώ να πω ότι περίμενα κάτι. Απλά η ατμόσφαιρά τους για 40 λεπτά μέσα στο παιχνίδι ήταν... υποδειγματική. Πολύ σημαντική και για την ομάδα τους. Γιατί και η ομάδα τους δεν τα πηγαίνει καλά στην Τουρκία, έχει τα θέματά της. Και γεμάτο και το γήπεδο από ό,τι είδαμε, έτσι. Γεμάτο το γήπεδο και μετά το τέλος του αγώνα για περίπου 10-15 λεπτά οι παίχτες χόρευαν μαζί με τους οπαδούς. Έτσι. Αυτά είναι το χάρηκαν πολύ και αυτοί το ζήσανε πολύ έντονα. Εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ ισορροπημένη η κατάσταση. Ίσως και για τον ΠΑΟΚ να ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να προκριθεί. Την κλώτησε και αποχαιρέτησε έτσι το Basketball Champions League. Τίποτα, θα σταθούμε στο πρώτο παιχνίδι, εκεί έγινε η ζημιά. Τώρα χθες... χθες μπορούσα, μωρέ, εκεί στους δύο πόντους τώρα όταν τους φτάνεις και έχεις πέντε, βγάζεις τις τέσσερις καλές άμυνες και μετά δεν μπορείς να κάνεις την επίθεση. Αυτό το δίλεπτο, τρίλεπτο εκεί στο Παλατάκι, Σταύρο. Κύριε Χρυσικόπουλε, τι μου κάνεις επαναφορά λάθος, δε φίλε, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, μπροστά σου ο Κατσίβελης, όσο έχει γυρίσει πλάτη, να τρελαίνεσαι.
Να τρελαίνεις. Φυσικά μετά την επαναφορά του τρίποντα. 100%. Αυτά είναι. Δεν παίζονται. Δεν παίζονται στο στοίχημα. Είναι. Δεν είναι κλασικά. Δεν έβλεπα τηλεόραση. Τον ήχο άκουσα. Δεν γύρισε. Γύρισε από την άλλη να μην το δω. Άσε με. Μια ζωή τα ίδια. Τέλος πάντων. Από εδώ και πέρα τι. Εντάξει, από εδώ και πέρα μένει το πρωτάθλημα. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολα γιατί δεν έχει εύκολο πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ και έτσι όπως έγινε στην προηγούμενη αγωνιστική κατάσταση, που ναι μεν ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε, θα παίξει τώρα την ερχόμενη Τετάρτη στο Παλέ με τον Άρη, έτσι όπως έγινε με τον Προμηθέα να πηγαίνει να κερδίζει μέσα στην Κίνη και με τον Λάβρο να πηγαίνει να κερδίζει μέσα στη Ρόδο τον Κολοσσό, γίνεται ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση. Γίνεται πολύ δύσκολη. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει απαιτητικά παιχνίδια, ειδικά εκτός έδρας. Έχει να παίξει με τον Άρη, θα πάει να παίξει με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, θα έχει να παίξει με τον Ολυμπιακό, έχει να πάει στη Ρόδο, θα πάει με τον Πανιόνιο να παίξει πρώτα τελευταία αγωνιστική. Είναι μάλιστα δύσκολα εκτός έδρας όλα. Και θα πρέπει να κάνει όσο δυνατόν περισσότερες νίκες για να διεκδικεί εκεί το 4-5, θα πω εγώ. Η πορεία του Προμηθέα και του Λαβρίου που σταθερά μένουν τόσο ψηλά και μάλιστα καταφέρουν να πηγαίνουν και να κερδίζουν μέσα σε δύσκολες έδρες, δείχνει ότι διεκδικούν το 3-4 και αυτοί. Οπότε είναι μια κατάσταση δύσκολη. Okay, από εδώ και πέρα θα υπάρχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, περισσότερος χρόνος για να προετοιμαστείς, αλλά έχει μείνει πίσω ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή πρέπει να κερδίσει σίγουρα το Σάββατο το Ρέθυμνο και έτσι όπως πάει το πράγμα θα πρέπει να κερδίσει σίγουρα και την Τετάρτη τον Άρη. Μέσα σε μια ανάλογη ατμόσφαιρα με χθες και πιο δύσκολη, θα πω εγώ, μέσα στο Παλέ. Εφόσον θέλει, στο τέλος να είναι κάπου εκεί, έτσι, στο 3-4-5, εκεί πέρα να είναι, στο τέλος. Και κάποιος από το Λαύριο τον Προμηθέα να μείνει πίσω, γιατί η ΑΕΚ νομίζω ότι στο τέλος θα είναι εκεί, στο 3, στο 4 θα είναι εκεί ψηλά. Αφού κατάφερε κιόλας να πάρει και την πρόκληση του Champions League, συνεχίζει έτσι και με καλή ψυχολογία. Ξεκούραση, είναι δύσκολη η συνέχεια. Ανασύνταξη και συνέχεια. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι υπάρχει και μεγάλο περιθώριο τώρα για ξεκούραση και ανασύνταξη σήμερα. Αν και η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα ήταν λίγο σκληρό, γιατί είχε... Πότε επιστρέψατε, τι ώρα πετούσατε εκεί? Είχε ελάχιστο ύπνο, γιατί η πρωινή πτήση από τη Σμύρνη ήταν στις 6 το πρωί, στις 5 μάλλον το πρωί Ελλάδος, και η αποστολή έφτασε 9 παρα 10 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα έχει λίγο ξεκούραση τώρα αυτήν την ώρα που μιλάμε και πιο μετά έτσι πρόγραμμα, γιατί υπάρχει κανονικά παιχνίδι με το Ρέθυμνο, όσο μπορεί να προετοιμαστεί αυτό το παιχνίδι τώρα, το Σάββατο. Καλώς Νίκο, καλώς. Ευχαριστούμε για να δώσουμε και μία έτσι ποδοσφαιρική νότα πριν κλείσουμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να πάμε σε μία συνέντευξη του ΜΑΚ στη Ρωσία. Τι είπε το ΠΑΟΚ Σάκη αυτό? Έχει πει πολλά και ωραία πράγματα. Σήμερα κανείς δεν μιλάει για τη νίκη του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Τα ματς κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι αλλού. Τα ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης επικεντρώνονται στην είσοδο του κύριου Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρω πολύ καλά πως οι αποφάσεις... Μισό λεπτάκι, γιατί μου έφυγε. Ξέρω πολύ καλά πως οι αποφάσεις των διαιτητών μπορούν να σε κάνουν να αρρωστήσεις. Πριν από 2 χρόνια εγκατέλειψα τον ΠΑΟΚ κυρίως λόγω των όσων έγιναν στον αγώνα κυπέλου με τον Ολυμπιακό όταν μου έγινε πέναλτι και όχι μόνο δεν δόθηκε, αλλά αποβλήθηκα κιόλας. Μιλάει για το περιβόητο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό και τη φάση εκείνη με τον παπά. Στην ουσία εκείνο το βράδυ και μετά τα όσα έγιναν και ακολούθησαν, ο ΜΑΚ είχε αποφασίσει πως ο κύκλος του στην Ελλάδα κλείνει. Πώς να μην εκραγείς όταν επενδύεις εκατοντάδες εκατομμύρια για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την οικοδόμηση της καλύτερης ομάδας και στο τέλος προσπαθούν να σε ληστέψουν? Ο κύριος Σαββίδης έκανε λάθος, είχε το θάρρος να το παραδεχτεί και ζήτησε συγγνώμη σε όλους τους Έλληνες οπαδούς. Ποτέ δεν απείλησε και υποτίμησε κανέναν, ειδικά παίκτες των δύο ομάδων. Ποιο ήταν το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ? Σκοράραμε. Ο βοηθός του διαιτητή δεν είχε επισημάνει καμία παραβίαση κανόνων. Ο διαιτητής αναγνώρισε τον γκολ. Οι παίκτες της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν στον βοηθό, απαιτώντας αλλαγή απόφασης. Μετά από 3 λεπτά, ο διαιτητής αποφάσισε ότι ήταν offside. Ο αντίπαλός μας έφυγε για τα αποδυτήρια, υποστήριξαν ότι περίμεναν την ενημέρωση των διαιτητών. Όταν ο διαιτητής τους ζήτησε να βγουν στο γήπεδο για τη συνέχιση του αγώνα, αρνήθηκαν να επιστρέψουν στο γήπεδο.
ήταν τρομαγμένη, όπως είπαν. Η ΑΕΚ μπορεί να κερδίσει στο δικαστήριο, μπορεί επίσης να πάρει και τον τίτλο. Όμως ο αγώνας που έπαιξε στο γήπεδό μας τελείωσε υπέρ του ΠΑΟΚ με ένα 0. Όλα τα άλλα είναι ενάντια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα αδέφη Ρόμπερτ Μακ. ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες βγάζουν μια αγανάκτηση και εκεί που λέει ότι. Βέβαια, πρέπει... φίλε, είμαι εγώ πρώτος τώρα και έρχεσαι εσύ και μου με δύο τέτοια παιχνίδια μου παίρνεις το ψωμί. Εννοείται. Εννοείται. Να το μιλάμε φίλο του Άρη, λέει, τώρα είμαι Αθήνα, λέει, και τον δικό σας, λέει, τον έχουν τελειώσει στα ράδια. Η χαρά του. Η χαρά του. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι το παιχνίδι είναι πολιτικό. Δεν θα ήθελα να ζω Αθήνα, να είμαι ΠΑΟΚ και να ζω Αθήνα στην παρούσα φάση. Η αλήθεια είναι. Εδώ άλλα χρόνια ζούσαμε κι εμείς και δεν μπορούσαμε. Φαντάσου τώρα. Δεν θα ήθελα αυτές τις μέρες. Κουράγιο και υπομονή σε όλους εσάς. Κλείστε τα αυτιά σας. Όπως είπες χθες, Σιρήνα, κάνα ντοκιμαντέρ και τέτοια. Επιλεκτική ενημέρωση. Δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για τηλεόραση, για ραδιόφωνα, τουλάχιστον όσοι δεν αντέχετε και δεν έχετε την υπομονή να τους ακούτε. Προσεκτικά, για να προφυλάξετε πρώτα απ' όλα τον εαυτό σας από αυτή την πολύ πολύ δύσκολη περίοδο. Ήταν η εκπομπή του ΠΑΟ 24 μέχρι και τις 2, ακολουθεί φουλ επίθεση βεβαίως με τον Κώστα Βασιλόπουλο μέχρι και τις 3. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στην γνωστή καθιερωμένη μας ώρα στις 12 με όλη την επικαιρότητα του Δικεφάλου, Σταύρος Κόλκας, Δημήτρης Τζορμπατζόγλου και όλο το επιτελείο του ΠΑΟ 24 θα είναι βεβαίως εδώ. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε.